Τώρα, θα επιστρέψουμε σε αυτό που επιχειρήσαμε και πριν. Θα συνομιλήσουμε τηλεφωνικά με τον κύριο Νίκο Λιγερό, κορυφαίο αναλυτή γεωστρατηγικής, γεωπολιτικής. Θα μας εξηγήσει τα όσα συμβαίνουν, να καταλάβουμε τι συμβαίνει πραγματικά στην περιοχή, γιατί πραγματικά οι ώρες είναι ιδιαίτερα κρίσιμες, ειδικά από τη στιγμή της κατάρρευσης του ρωσικού αεροσκάφους. Κύριε Λιγερέ, καλησπέρα από τις Σέρρες. Καλησπέρα σας. Φαίνεται ότι έχει αναπτυχθεί ένα κλίμα που οδηγεί στα άκρα τις σχέσεις μεταξύ Μόσχας και Άγκυρας και προφανώς αυτό δεν μπορεί να μας αφήνει αδιάφορους. Όχι, έχετε απόλυτο δίκιο. Απλώς δεν πρέπει να θεωρούμε ότι είναι μια μεγάλη αλλαγή, γιατί υπήρχαν ήδη τέτοιου τύπου προβλήματα ήδη από πριν και είναι μια συνέχεια, γιατί βλέπουμε ότι οι τουρκικές αρχές προσπαθούν κάθε φορά να κάνουν παρεμβάσεις πάνω στους ρωσικούς στόχους, γιατί ξέρουμε ότι δεν συμφωνούν απολύτως όσο αφορά το θέμα της τρομοκρατίας, και παρόλο που παίζουν έναν ρόλο επίσημα μέσα στη συμμαχία, επί του πρακτέου βλέπουμε ότι έχουν τέτοιου τύπου αντιδράσεις, οι οποίες είναι απαράδεκτες, γιατί κανονικά είμαστε σε ένα συμμαχικό πλαίσιο όλοι μας, και όλοι ξέρουμε ότι το ρωσικό αεροσκάφος δεν έχει κανέναν τουρκικό στόχο. Ναι. Κατά συνέπεια τώρα θα πρέπει σίγουρα να διευκρινιστεί κατά πόσο ήταν στον εναέριο χώρο της Τουρκίας ή της Συρίας, αλλά σε κάθε περίπτωση, για να μην παγιδευτούμε από αυτή την ανάλυση, πρέπει να καταλάβουμε ότι εφόσον ο στόχος δεν είναι τουρκικός, πρέπει σε ένα συμμαχικό πλαίσιο να υπάρχει αυτή η ευελιξία. Και επιπλέον προφανώς και αν ήταν εντός εναέριου χώρου της Τουρκίας θα ήταν λίγο, θα ήταν οριακά, που σημαίνει ότι δεν μπορεί να δικαιολογεί μια τέτοια ενέργεια. Έχετε απόλυτο δίκιο, απλώς επίσημα δηλώνουν ότι μόλις υπάρχει μια παραβίαση μπαίνουν σε μια διαδικασία εμπλοκής, αλλά για να σας βοηθήσω προς την ίδια κατεύθυνση, ακόμα και λίγο να ήταν, αν ήταν ένα άλλο αεροσκάφος, ας πούμε αν ήταν αμερικάνικο ή γαλλικό, θα ήταν εντελώς αδιανόητο να είχαν αυτή τη συμπεριφορά, παρόλο που επίσημα βέβαια οι τουρκικές αρχές είχαν πει το ίδιο. Και αλλήμον αν διεθνώς γινόταν κάτι τέτοιο, κύριε Λιγερέ, γιατί όταν ακούμε για παραβιάσεις εναέριου χώρου το μυαλό μας πάει σε αυτό που γίνεται από την τουρκική πλευρά προς την Ελλάδα. Αυτό είναι το πιο αστείο της υπόθεσης, γιατί βέβαια εδώ όμως πρέπει να διευκρινίσουμε την διαφορά μεταξύ του εναέριου χώρου και του εφαγάρ, γιατί μπερδευόμαστε και εμείς σε αυτές τις αναλύσεις. Εδώ μιλάμε πραγματικά για τον εναέριο χώρο, αλλά και για τα νησιά μας θα ήταν στα 6 ναυτικά μίλια. Σε κάθε περίπτωση αυτό που ήθελα να πω είναι το εξής. Αν ήταν ένα άλλο αεροσκάφος, ειδικά από το συμμαχικό πλαίσιο, δεν θα επιχειρούσε η Τουρκία να έχει αυτή την αντίδραση, παρόλο που έχει αυτούς τους κανόνες εμπλοκής. Κατά συνέπεια βλέπουμε ότι απλώς χρησιμοποιεί αυτή τη δικαιολογία, γιατί ουσιαστικά παρενοχλείται από την παρουσία της Ρωσίας στην περιοχή, εφόσον θα ήθελε να παίξει τον ρόλο μιας περιφερειακής δύναμης που έχει την τάση να σταθεροποιεί. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι με την Συρία η εμπλοκή της Ρωσίας είναι πολύ πιο ισχυρή και κατά συνέπεια προσπαθούν με διάφορες τεχνικές, αν θέλετε, οι μιλήσεις να έχουν αυτή τη συμπεριφορά, θεωρώντας ότι όλοι νομίζουν ότι είναι από τη μια πλευρά, αλλά παρεπιπτόντως, και το δήλωσαν και οι ίδιοι οι Ρώσοι, ξέρουμε πολύ καλά ότι το πετρέλαιο της τρομοκρατικής οργάνωσης πωλείται και στην Τουρκία. Κατά συνέπεια έμεσα υπάρχει μια χρηματοδότηση. Άρα βλέπουμε ότι αυτό που μπορεί να είναι απλώς ένα ατύχημα, δεν ξέρω πώς θα το παρουσιάσουν επίσημα στο τέλος, στην πραγματικότητα είναι ένα επιφαινόμενο από μια γενική στρατηγική, η οποία είναι μια μεγάλη διαφωνία μεταξύ των δύο χωρών, και είναι σίγουρο ότι τα πράγματα θα πάνε και πιο πέρα, γιατί η Ρωσία δεν έχει μια τάση να μην μιλάει όταν γίνονται τέτοια θέματα. Να κάνω λοιπόν το αφελές ερώτημα για να συμπληρώσω αυτό που λέγατε. Πώς μπορεί η Τουρκία, που έχει μια ισχύ, αλλά δεν είναι υπερδύναμη,
να προχωράει σε αυτού του είδους τον τσαμπουκά, για να χρησιμοποιήσω και έκφραση σχετική, απέναντι σε μια Ρωσία που προφανώς είναι πολύ πιο ισχυρή. Γιατί παίζει πάνω στο θέμα του οριακού. Δηλαδή δεν χτυπάει με τοπικά την Ρωσία, απλώς λέει παραβιάσατε τους κανόνες και κατά συνέπεια έχω δικαίωμα να το κάνω, και επειδή είχα πει μάλιστα και στον πιλότο, τον είχα προειδοποιήσει, αυτό σημαίνει ότι τελικά είχα το δικαίωμα να κάνω αυτήν την παρέμβαση. Άρα παίζει σε ένα οριακό πλαίσιο όσο αφορά το πολιτικό ορθό, έτσι ώστε να μην μπει σε μια διαδικασία που θα ήταν μετοπική. Τι σημαίνουν όλα αυτά για μας, για την Ελλάδα? Πρακτικά για την Ελλάδα, δεν είναι μόνο για την Ελλάδα, είναι για όλη τη ζώνη, δηλαδή για την Ανατολική Μεσόγειο, γιατί είναι και η Κύπρος που μας αφορά, είναι ότι τα πράγματα είναι πολύ πιο κοντά από ό,τι θεωρούμε, γιατί έχουμε μια τάση γενική να τα βλέπουμε εξ αποστάσεως, λες και αυτά γίνονται στην άλλη μεριά του κόσμου, ενώ είναι μέσα στην Ανατολή, και το βλέπουμε ότι για την Ελλάδα πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, να θυμόμαστε βέβαια ότι ανήκουμε και εμείς στο ΝΑΤΟ. Προφανώς. Άρα είναι σε αυτή τη διαδικασία που τώρα θα μπούμε αναγκαστικά λόγω της ανάλυσης των γεγονότων, γιατί ξέρετε ότι το ΝΑΤΟ συνεδρίασε και εμείς είμαστε μέλος. Άρα σε κάποια φάση πρέπει να καταλάβουμε και εμείς ότι η τοποθέτησή μας, κάπως ουδέτερη, έχει μια λογική, αλλά έχει και τα όρια της. Γιατί δεν μπορούμε, ας πούμε, να πούμε ότι αυτό το πράγμα έγινε κατά λάθος και ότι δεν φταίει κανένας, ούτε να πούμε ότι μπορούμε πραγματικά να πιστεύουμε ότι οι τουρκικές αρχές μπορεί να είναι μέσω σταθεροποίησης της περιοχής, και το βλέπουμε και από τις προτάσεις που είχαμε ακούσει ότι αυτό έρχεται ακριβώς σε αντίθεση. Ναι, και είναι ιδιαίτερα οξύμορο όταν συμβαίνει όλο αυτό και το αναλύεται εμπεριστατωμένα τη θέση μας κυρίως σε αυτόν τον χάρτη, να μιλάμε για συνεργασία στο Αιγαίο, για το θέμα των προσφύγων και όλα αυτά. Δεν είναι μόνο οξύμορο, αλλά καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι απλώς είναι το διπλωματικά ορθό που δεν συμπίπτει με το στρατηγικό. Απλώς η διπλωματία έχει και αυτή τα όρια της, και θα ήταν καλό να το σκεφτούμε ότι σε βάθος χρόνου αυτό που βλέπουμε είναι τα στρατηγικά νοητικά σχήματα, γιατί τα διπλωματικά μπορούν να αλλάξουν πολύ γρήγορα πορεία. Εδώ είμαστε σε ένα πλαίσιο που οργανώνομαστε για την τριμερή με την Αίγυπτο και με την Κύπρο, για την άλλη τριμερή με την Κύπρο και το Ισραήλ. Είμαστε πολύ κοντά ουσιαστικά στο Λίβανο και στη Συρία. Ξέρουμε ότι ζήτησε και η Γαλλία βοήθεια από την Αγγλία και θα χρησιμοποιήσουν και τις βάσεις που βρίσκονται στην Κύπρο. Όλη η περιοχή, αν θέλετε, είναι σε αναβρασμό. Έχουμε επιπλέον το πυρηνικό αεροπλανοφόρο της Γαλλίας που τώρα το Charles de Gaulle ενεργοποιήθηκε. Ξέρουμε ότι η Αμερική και η Ρωσία θα εμπλακούν ακόμα περισσότερο, και μιλάμε για έναν λόγο, τουλάχιστον όσο αφορά τον Αμερικανό πρόεδρο, πολύ πιο σκληρό από ό,τι γινόταν προηγουμένως. Ναι. Σε όλο αυτό το πλαίσιο, αναγκαστικά εμείς είμαστε πάνω σε μια σκακέρα, και σε μια σκακέρα ξέρετε τα πράγματα είναι απλά, ή είσαστε με τα λευκά ή με τα μαύρα. Άρα τα γκρίζα δεν οφείλουν κανέναν, και σε κάποια φάση θα μας πούν τι κάνετε ακριβώς. Άρα έχει μεγάλη σημασία να θεμελιώσουμε τη θέση μας πάνω σε μια στρατηγική, και όχι απλώς να νομίζουμε ότι λέγοντας διπλωματικές κουβέντες μπορούμε να κάνουμε επιχειρήσεις επί του πρακτέου. Υπάρχει ένα έλλειμμα σε σχέση με αυτό που περιγράφεται. Έτσι δεν είναι? Ναι, υπάρχει ένα έλλειμμα, γιατί βασιζόμαστε πολύ συχνά στο λόγο και λιγότερο στη σκέψη. Αλλά στο τέλος της υπόθεσης είναι η σκέψη που κυριαρχεί, και αν αυτή δεν είναι προετοιμασμένη, σε κάποια φάση ο λόγος απουσιάζει και δεν εκφράζει πια αυτό που θα θέλαμε. Άρα όλοι ξέρουμε ακριβώς τι θέλουμε στην περιοχή, θέλουμε όντως μια σταθεροποίηση, αλλά δεν θέλουμε τέτοιους τραμπουκισμούς οι οποίοι το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να βάλουν λάδι στη φωτιά. Θεωρείτε ότι από σήμερα τα πράγματα είναι πιο εύθραυστα σε σχέση με χθες?
Κοιτάξτε, προετοιμαζόταν τα πράγματα γιατί υπήρχαν ήδη καταρρύψεις και από μη επανδρομένα. Ναι, απλώς σημαίνει. Τώρα είναι ξεκάθαρο και το ξέρουμε επιπλέον ότι οι δύο πιλότοι κατάφεραν να σωθούν αρχικά, μετά τους σκότωσαν εκ των υστέρων. Βλέπουμε ότι υπήρχε μια θέληση να μην βγουν ζωντανοί. Κατά συνέπεια είναι δύσκολο για τη Ρωσία να το απλώς αφανίσει σαν πρόβλημα. Αναγκαστικά θα υπάρχουν, όπως το είπε και η ίδια, αναπόφευκτες συνέπειες. Αλλά αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί, γιατί μπαίνουμε σε μια διαδικασία όπου η στόχευση εναντίον της τρομοκρατικής οργάνωσης τώρα γίνεται συλλογικά, ναι, και ολικά. Δηλαδή δεν μιλάμε πια τώρα μια απλή διαχείριση μεταξύ δύο καταστάσεων, αλλά έχουν επιλέξει μετά από τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι, τώρα είδαμε και το ανάλογο με το τι γίνεται στο Βέλγιο, και βλέπετε μπορεί και να έχουμε και να αναλύσουμε τα γεγονότα που έγιναν πρόσφατα τώρα στην Τινησία. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι ο στόχος είναι ένας και όχι δύο, και θα πρέπει να υπάρχει ένας συντονισμός. Αυτός ο συντονισμός θα γίνει και το θέμα είναι ποιον ρόλο παίζουμε μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Θεωρείτε ότι θα αναγκαστεί η ελληνική κυβέρνηση να κάνει κάτι που αποφεύγει και που μπορεί να οδηγήσει και σε στρατιωτική εμπλοκή. Εμπλοκή της Ελλάδας με στρατό στη Συρία, να το πω ακριβώς. Ναι, δεν θα ήταν τόσο ακραίο, αλλά απλώς σίγουρα θα αναγκαστεί να κάνει πράγματα τα οποία αποφεύγει προς το παρόν, γιατί έχει μείνει ακόμα με την παράδοση την παλιά που είδαμε πώς κατέληξε στην Αγγλία και στο Βέλγιο, ότι όταν είσαι ουδέτερος με όλους, αυτό δεν σημαίνει ότι οι τρομοκράτες δεν θα σε χτυπήσουν. Κατά συνέπεια θα πρέπει σε κάποια φάση για την ασφάλεια του ελληνικού λαού να πάρει μια θέση η οποία, επειδή θα είναι πιο ξεκάθαρη, θα μας επιτρέψει να ενεργοποιήσουμε στρατηγικά το τι λέμε, και αυτό μπορεί να είναι βέβαια και με μια ενίσχυση πρακτική όσο αφορά τις συνατοικές δυνάμεις μέσα στο πλαίσιο της διεθνής συμμαχίας. Και ενώ έχουμε σε αυτή τη σκακέρα που περιγράψατε, ίσως το πιο, καλύπτουμε το πιο ευαίσθητο τετράγωνο. Γιατί αν αρχίσουν και κλείνουν τα σύνορα το ένα μετά το άλλο, το πρόβλημα, τουλάχιστον με τους πρόσφυγες, θα το ζήσουμε εμπράκτως εμείς. Πολύ περισσότερο, μα το ίσως βλέπετε και από ό,τι, ήδη, και από ό,τι το ζούμε σήμερα. Και ξέρετε ότι έχουμε ήδη παρεμβάσεις και από την αντιτρομοκρατική της Γαλλίας, που έχει έρθει στην Ελλάδα για να κοιτάξει τι γίνεται ακριβώς στα νησιά, και βλέπουμε ήδη ότι έχουν προκαλέσει μια αλλαγή φάσης. Κατά συνέπεια ξέρουμε ότι είμαστε σε έναν πολύ σημαντικό κρίκο, γιατί είμαστε ζώνη επαφής Ευρωπαϊκής Ένωσης με το εξωτερικό. Από την άλλη πλευρά συνδυάζεται και με αυτά που λέγαμε προηγουμένως, είναι η ζώνη επαφής είναι ακριβώς με την Τουρκία. Κατά συνέπεια αν δεν υπάρχει μια σταθεροποίηση εκτός συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι όλα αυτά θα είναι ουδέτερα για μας, γιατί όντως είμαστε το σημείο επαφής και η αιχμή του δόρατος όσο αφορά την είσοδο. Μάλιστα. Κύριε Λιγερέ, σας ευχαριστώ πολύ για την ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και πολύ χρήσιμη ανάλυση. Καλό βράδυ. Καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.